Το λόγο έχει συνεπώς εκ μέρους της κυβερνήσεως ο παριστάμενος Υπουργός Επικρατείας κύριος Βορύδης για τη δική του τοποθέτηση επί της κατατεθήσεις προτάσεως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ανδρουλάκη, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί μία εντύπωση συγκεκριμένη πρόταση. Και να εξηγήσω γιατί. Διότι όλα όσα αναπτύξατε είναι ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπίσει την Ολομέλεια πλήστες όσες φορές. Τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα Τέμπη, θέλω απλώς να θυμίσω. Τα συζητήσαμε όταν αποφασίσαμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Και εκεί υπήρχε και η συζήτηση για την σύσταση προκαταρκτικής. Εν συνεχεία, η Ολομέλεια συζήτησε επί του πορίσματος της Εξεταστικής. Όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία θέσετε είναι ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει και το δημόσιο διάλογο και είναι υπαρκτά. Ο καθένας προφανώς έχει εδώ τις προσεγγίσεις τους. Αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν απασχολήσει. Όλους μας απασχολήσαν, κύριε συνάδελφε. Το σύνολο της Ολομέλειας εδώ και βεβαίως και την κυβέρνηση απασχόλησε. Ποια είναι το προστιθέμενο στοιχείο εδώ? Τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει και σας οδηγεί στην συγκεκριμένη κατάθεση της προτάσεως της πιστείας? Γιατί δεν την καταθέσατε με αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δηλώσατε ότι θα τα καταθέσετε την Κυριακή? Το δημοσίευμα του Βήματος. Το οποίο τι λέει το δημοσίευμα του Βήματος? Αναφέρεται σε μία υπόθεση για την οποία όχι απλώς δόθηκαν αμέσως εξηγήσεις, αλλά η οποία κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενό της. Δηλαδή, υλικό το οποίο βρίσκεται στον ανακριτή, υλικό το οποίο έχει δημοσιευτεί εκείνες και έχει παιχτεί εκείνες μέρες στην κρατική τηλεόραση, υλικό για το οποίο δόθηκαν όλες οι διευκρινήσεις, συσκρίνεται ότι αυτό μόνο εξαρκεί για να ζητήσετε να πέσει η κυβέρνηση. Όταν σας λέμε λοιπόν ότι είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, εννοούμε ακριβώς τη σχέση αυτού του δημοσιεύματος, που είναι το μόνο πρόσθετο με την πρόταση δυσπιστίας που συζητούμε σήμερα. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα έχουν αναπτυχθεί πλήστες όσες φορές. Καλοδεχούμενοι. Και δημιουργείται και μία ακόμη εντύπωση. Επιτρέψτε μου να το πω και αυτό. Έχω δηλώσεις του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που λέει «Σόου και κοκορομαχία θα είναι η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας». Σόου και κοκορομαχία, στο οποίο προσυπογράψατε, κύριε συνάδελφε. Προσυπογράψατε να γίνει ένα σόου και μια κοκορομαχία που μάλιστα λέει ο πρόεδρός σας δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Βεβαίως και δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι επί της προτάσεως δυσπιστίας θα δώσει απάντηση η Βουλή μέσα στο επόμενο τριήμερο και βεβαίως θα δώσει και καθοριστική απάντηση ο ελληνικός λαός στις επικείμενες ευρωεκλογές. Επιθυμούμε την άμεση πρόοδο της διαδικασίας και την άμεση συζήτηση της προτάσεως της πιστείας.